Συνέχεια των απολογιών σήμερα για την υπόθεση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης της ανήλικης στο Μυλοπόταμο. Με τους τρεις κατηγορούμενους για ομαδικό βιασμό να κρίνονται όλοι προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα. Πρόκειται για τρεις άνδρες νεαρής ηλικίας, δύο Έλληνες και ένα Μολδαβό. Για κατάφορη αδικία έκανε λόγο ο συνήγορος υπεράσπισης Γιώργος Δρυγιανάκης, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα μείνει έτσι και πως οι συνήγοροι θα αγωνιστούν για την απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση. Και στην σημερινή απόφαση για τους τρεις κατηγορούμενους και η χθεσινή απόφαση για την προσωρινή κράτηση των τεσσάρων αυτών νεαρών ανθρώπων, θεωρούμε ότι ήταν μια απόλυτα άδικη απόφαση, εισαγγελέα και ανακριτή. Αυτό δεν θα μείνει έτσι από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης και θα αγωνιστούμε για να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή την τεράστια αδικία. Παράλληλα, ο κύριος Δρυγιανάκης αναφέρθηκε στην κατάθεση της 14χρονης, η οποία όπως δήλωσε δεν επιθυμεί την τιμωρία κανενός πέραν του 38χρονου Πακιστανού, ο οποίος ήταν ο πρώτος εκ των 12 κατηγορουμένων που εξετάστηκε και προφυλακίστηκε. Θα προσφύγουμε με όλα τα νόμιμα μέσα που μας δίνονται από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας σε βάρος αυτής της κατάφορα άδικης απόφασης, η οποία δυστυχώς μας εξισώνει με τον πραγματικό, αν θέλετε να πω, βιαστή στη συγκεκριμένη υπόθεση, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξετάστηκε, ένας αλλοδαπός από το Πακιστάν και ο οποίος προφυλακίστηκε και κατά του οποίου στρέφεται, είναι ο μόνος κατά του οποίου στρέφεται η συγκεκριμένη ανήλικη κοπέλα. Έχει καταθέσει η ανήλικη κοπέλα ότι δεν επιθυμεί την τιμωρία κανενός άλλου και όμως είδαμε αυτή τη στιγμή, ζήσαμε μια τραγωδία, ένα δράμα, δύο ημέρες τώρα να υπάρχουν τέσσερις άδικες προφυλακίσεις. Σκηνές αρχαίες τραγωδίας εκτυλήθηκαν στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου όταν συγγενείς των κατηγορουμένων κατέρευσαν ξεσπώντας σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης. Υπενθυμίζεται ότι χθες προφυλακίστηκε ένας 22χρονος με την κατηγορία της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, ενώ ελεύθερος αφέθηκε ένας 19χρονος με περιοριστικούς όρους, ο οποίος φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη. Μέχρι την Παρασκευή που ολοκληρώνεται ο κύκλος των απολογιών, αναμένεται να απολογηθούν 6 ακόμα άτομα που διώκονται για γενετήσια πράξη με ανήλικο.